Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας απευθύνω το λόγο. Ευτυχώς κλείσατε το τηλέφωνο. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Οι ανάγκες είναι αυτές. Για ένα θέμα το οποίο μου φαίνεται αδιανόητο ότι πρέπει να το συζητήσω. Είστε πατέρας, έχετε παιδιά. Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν υπάρχει μισός άνθρωπος εδώ μέσα που θα δεχόταν να του βασανίζουν το παιδί. Ούτε ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία θεωρεί θεμητό με κρατικό μονοπόλιο σε ένα πράγμα που λέγεται μορφήνι σε σκόνη να βασανίζονται άνθρωποι. Επί χρόνια. Επίσης ότι πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους για να μην βασανίζονται. Εγώ όταν ακούω πόνο, ακούω τον άνθρωπο που λέει τι βάσανο είναι αυτό και τι βασανιστήριο είναι αυτό. Όταν ακούω βασανιστήρια, ξέρω επίσης από τη γενική παιδεία και κουλτούρα, από τη ζωή αυτή καθ' αυτή, ότι μόλις ακούσεις βασανιστήριο, το μυαλό σου που πάει σε κάποιον ο οποίος δια της βίας σε κάνει να πονάς. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό να είναι αντικείμενο δημοκρατικής συζήτησης μέσα στο κοινοβούλιο και απευθύνομαι στην ευαισθησία ολωνών και τη δική σας προσωπικά. Με πήρε πατέρας, του οποίου ο γιος στα 28 διαγιγνώσκεται με επιθυλιοειδές εμαγκιοενδοθυλίωμα στο σηκώτη. Επέρασα 5 λεπτά για να μπορώ να το πω, για να μην κάνω σαρδάμ. Αυτός είναι καρκίνος. Σπανιότατος. Δεν μπορεί να φταίει το παιδί γι' αυτό, ούτε για κάποιος άλλος. Τα μπλάς τους ήρθε. Πριν από 10 χρόνια έκανε μετάσταση στα πνευμόνια. Είναι σήμερα 44 ετών. Πεθαίνει από τους πόνους. Του έχει τον παρακολουθεί ογκολόγος στο Αλεξάνδρα. Του χορηγείται η λεγόμενη μορφήνη σε σκόνη πόσιμη. Έχει και όνομα. Δεν με ενδιαφέρει να το πω το όνομα εδώ πέρα. Το ξέρουν οι γιατροί, το ξέρουν οι αρμόδιοι. Δεν υπάρχει στο ελληνικό κράτος το οποίο διατηρεί το δικαίωμα και καλά κάνει ενδεχομένως να έχει τη μορφήνη σε σκόνη και τη διαθέτει μόνο σε 3 περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο. Όλοι οι υπόλοιποι καρκινοπαθείς μπορούν να πεθάνουν από τους πόνους. Το κόστος αυτού του πράγματος το πληρώνει από την τσέπη του ο ασθενής. Το συνταγογραφεί το ιατρείο πόνους του αρετέιο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Συμβαίνει και σε άλλους αλλαχού. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι πληρώνει έστω 100, 120, 130 το μήνα για να μην πονάει. Γιατί είναι πόσιμο και πρέπει να το πίνει αυτό το διάλειμμα, γιατί είναι διάλειμμα αραιωμένη μορφήνη, κάθε 4 ώρες. Δεν υπάρχει απόθεμα. Το τελευταίο κομμάτι αποθέματος είχε λήξει. Και πήραν τηλέφωνο και παρακαλούσαν το Υπουργείο. Αυτό είναι ένα πράγμα που τρέχει από το 2013, αν θέλετε να ξέρετε. Παρακαλούσαν το Υπουργείο και βρήκαν ένα λιγμένο και το λιγμένο το είδε ο ΕΟΦ και είπε ότι είναι καλό να το πάρουν. Ήταν τα τελευταία 10 γραμμάρια. Το πήρε για να μην πονάει. Κατέληξαν οι άνθρωποι, αφού εξαντλήθηκε αυτό το απόθεμα, να παίρνουν υγροποιημένο διάλειμμα έτοιμης μορφήνης από την Ιταλία. Αυτό κοστίζει 1.300 το μήνα. Ο πατέρας του παιδιού παίρνει 500 σύνταξη και το παιδί σήμερα στα 44 παίρνει επίδομα 300 ευρώ. Έχω τα στοιχεία στη διάθεσή του. Δεν είναι μία περίπτωση. Είναι πολλές. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω και τι να πω. Μπορεί να αρχίσω να τραβλίζω. Και σας φανεί παράξενο εγώ ειδικά να τραβλίζω. Κυρία Κανέλη. Που δεν το συνηθίζω. Αλλά είναι δυνατόν να πρέπει να πληρώσει. Λοιπόν, ακούστε τι λένε οι ρεπορταζιακές μου και πολιτικές μου πηγές. Βρέθηκε απόθεμα στην Ιταλία 1 κιλό. Το κόστος του δεν ξεπερνάει τα 5 χιλιάρικα. Για το ελληνικό δημόσιο. Να μην βασανίζονται, να μην πονούνε, γιατί αυτό που βρήκαν στην Ιταλία, ακόμα και αν κάνει 1.300, σημαίνει ότι ένας άνθρωπος θα τρυπιέται 10 ή 12 φορές την ημέρα. Το 24ωρο. Θα κάνει 12 ή 14 ενέσεις την ημέρα. Εγώ να τρεχιάζω και μόνο που το σκέφτομαι. Να σε έχει βρει αυτό στον ταμπλάς και να σου συμβαίνει αυτό. Αυτό δεν μπορεί να το εισάγει, λέει, το ελληνικό δημόσιο, που βρέθηκε αυτό το απόθεμα σε αποθήκη της Ευρώπης, γιατί νομίζετε? Γιατί υπάρχει ένας παλιός κανονισμός, ούτε ξέρω τι είναι αυτό, ούτε και με ενδιαφέρει σε τελευταία ανάλυση, που λέει ότι μπορεί να το κάνει εισαγωγή μόνο αν είναι σε συσκευασίες των 5 γραμμαρίων. Και το Υπουργείο δεν έχει ζυγαριά να το ζυγίσει. Τι άλλο να σας πω? Πάτε στον Μπακάκο, στείλτε και 5 χωροφυλάκους,
να πάνε στον Μπακάκο, να το βάλουν το απόθεμα αυτό το ένα κιλό, να το κάνουν συσκευασίε των 5 γραμμαρίων, να το κάνετε εισαγωγή, να το δώσετε στα νοσοκομεία, να το δώσετε στα ιατρία πόνου, εκεί που πρέπει να συνταγογραφείτε, γιατί συνταγογραφείτε αυτό. Πάρτε και παραστατικά, ποιο το έδωσε, πού το έδωσε, σε ποιον το έδωσε, να μην πονάει. Δεν έχω τίποτα άλλο να σα πω. Και στη δευτερολογία μου, πιστέψτε με. Μου λένε ότι κάποιος άνθρωπος πήρε σύνταξη που αυτό το τακτοποιούσε κάπως λίγο καλύτερα. Δεν με απασχολούν αυτά. Μπορεί να είναι και παρακαμαρίλα. Πάνω στην απελπισία του και στον πόνο του, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτά που σας λέω εγώ είναι πραγματικά συστατικά. Μην μετατρέπετε το κράτος. Είναι που είναι βάρβαρος ο καπιταλισμός. Μην το μετατρέπετε σε βασανιστή και εκτός από βασανιστή και σε έμπορο. Γιατί ρώτησα τον πατέρα, κύριε. Θα σας τα πω στη δευτερολογία μου. Λοιπόν, που δεν έχω. Κύριε Υπουργέ, ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η μορφίνη και τα σκευάματα που την περιέχουν υπάγονται στον δεύτερο πίνακα ναρκωτικών του άρθρου 1. Η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκες, επεξεργασία γενικά των πρώτων υλών και των έτοιμων προϊόντων που εισάγονται από το εξωτερικό, καθώς και η διακίνηση των ουσιών των φαρμακοτεχνικών προϊόντων και των ιδιοσκευασμάτων του πίνακα Β, γίνεται μόνο το κρατικό μονοπόλιο ναρκωτικών. Είσαι απογνωμοδότης της Επιτροπής Ναρκωτικών με ευθύνη του ΕΟΦ. Η κυκλοφορία, η συνταγογράφηση και η διάθεση των σκευασμάτων μορφίνης υπόκειται σε ιδιαίτερα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο. Η μορφίνη είναι ένα οπιοειδές αναλγητικό και ασκεί δοσοεξαρτώμενη αναλγητική δράση και η φυσική και η ψυχολογική εξάρτηση αυτή να πτήσεται γρήγορα και έχει υψηλό δυναμικό για εθισμό. Ο ιατρός που συνταγογραφεί οπιοειδή, μορφίνη, οξυκοδόνη, φενταλίνη, τραμαδόλη, είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του ασθενού για τη δοσολογία, τη σωστή χρήση, τη ανεπιθύμητη ενέργεια και του κινδύνου από τη χρήση του. Σε κάθε συνταγή ασθενούς αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη των μηνιαίων αναγκών του και μόνο ακριβή απόλυτη αναγκαία από τον γιατρό μπορεί να εκδοθεί τρίμηνη συνταγή με μηνιαία εκτέλεση. Σε 7 Δευτέρου 2024, το Φεβρουάριο δηλαδή, υπεγράφει η υπαρσμόν 2024 σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ΦΕΤ για την προμήθεια έτοιμων φυσίγων από το εξωτερικό HCL μορφίνης 10 mg ανά 1 ml και HCL με πεθυδίνης 100 mg ανά 2 ml. Σε ικανές ποσότητες τα σκευάματα αυτά. Έχει επιτευχθεί ικανή επάρκεια μέχρι το έτος 2026 στο πλαίσιο διασφάλισης κάλυψης των θεραπευτικών αναγκών των ασθενών με τα αναλόγω φάρμακα. Παράλληλα, έχει ανατεθεί επίσης στην ΙΦΕΤ ΑΕ, στη γιατρική του ΕΟΦ, έρευνα αγοράς στο εξωτερικό για προμήθεια πρώτης ύλης ενός κιλού μορφίνης σε σκόνη. Είναι αυτό που με ρωτήσατε, κυρία Συνάλφε, σε ειδικές συσκευασίες των 10 γραμμαρίων ή 5 γραμμαρίων. Σύμφωνα με τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που επί σειρά ετών καλύπτουν τις ανάγκες της ειδικής διαχείρισης ναρκωτικών κρατικών μονοπόλιων, στον εφοδιασμό τόσο των κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών, όσο και ιδιωτικών φαρμακείων. Οι ενιαίες συσκευασίες πρώτης ύλης μορφίνης σε σκόνη χρησιμοποιείται κυρίως για βιομηχανοποίηση παραγωγή φυσίγκων και είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος για τις ανάγκες διαχείρισης ναρκωτικών στη θεραπευτική κάλυψη ασθενών. Η έρευνα αγοράς του ΙΦΕΤ που έγινε σε προμηθευτές του εξωτερικού για τη σκόνη μορφίνη απέβη αρχικά άγωνη. Η αναζήτηση συνεχίζεται. Ο έλεγχος που έγινε τα εργαστήρια του ΕΟΦ αφορούσε την επαναδοκιμή δραστικότητας πρώτης ύλης σκόνη υδροχλωρικής μορφίνης λόγω επισήμανσης ετικέτας RETEST 3 του 24 το αποθέματος των φραγισμένων συσκευασιών 10 γραμμάρια σκόνη που διατηρείται ακόμη στην ειδική διαχείριση ναρκωτικών. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα με εμπορικό σήμα ΟΡΑΜΟΦ πόσιμου διαλύματο μορφίνης υδροχλωρικής 10 mg, διαθέτει κάτω χάδες κυκλοφορίας στον οίκο Μολτένη Ιταλίας και είναι εκτός επίσημης διατίμησης. Η εισαγωγή του στη χώρα μας έγινε κατόπιν έκτακτης εισαγωγής μέσω ΙΦΕΤ σε περιορισμένη ποσότητα φιελιδίων με σκοπό την κάλυψη ειδικών θεραπευτικών αναγκών κρατικών νοσοκομείων και κυρίως, και με εσάς, ιατρίων πόνου, κατόπιν σχετικού αιτήματος που επιβλήθη στην Επιτροπή Ναρκωτικών. Επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι στα φάρμακα αυτά εφαρμόζεται μηδενική συμμετοχή. Είναι δωρεάν δηλαδή. Εφαρμόζεται μηδενική συμμετοχή. Είναι δωρεάν. Κατά την εκτέλεση συνταγής του θεράποντος ιατρού. Εξάλλου σε ισχύ η νοικία που προβλέπει τη χωρίς φαρμάκων στον ασθενή με συμμετοχή 10% επί της διατημένης αξίας αυτών είναι η μορφίνη σε φιαλίδια. Η μορφίνη σε σκόνη είναι μη διατημένο προϊόν και είναι στη μηδενική συμμετοχή. Η μορφίνη σε φιαλίδια είναι στο 10%. Ναι, αλλά σε σκόνη. Ξαναλέω, σε σκόνη. Η σε σκόνη είναι με μηδενική συμμετοχή. Ο συγκεκριμένος ασθενής στο πλαίσιο των κανόνων συνταγογράφησης και διάθεσης των εν λόγω σκευασμάτων έχει τη δυνατότητα κάλυψης των θεραπευτικών του αναγκών όπως αυτές καθορίζει τον θεράποντα ιατρό του μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, SIS, και ηλεκτρονικής αναχώρησης συνταγής ναρκωτικών.
Η Διαρχή Ναρκωτικών Αθηνών διατηρεί απόθεμα σε σκόνη περιορισμένο για κάλυψη εκτάκτων θεραπευτικών αναγκών. Επίσης, ο συγκεκριμένος ασθενής ενδέχεται λόγω του σπάνιου πάθους που περιγράφεται, ορφανή νόσος, να δικαιούται να λάβει την απαραίτητη θεραπεία στο πλαίσιο ατομικής παραγγελίας φαρμάκων εκτός ενδείξεων. Πάλι περνάει από ΣΥΠ. Που δεν κυκλοφορούν στη χώρα μας κατόπιν σχετικού αιτήματος θεράπευτος γιατρού του και η αποζημίωση του φαρμάκου εξαρτάται από τον ΕΟΠΗ και όφου επιτρέπει τη διακίνησή του στη χώρα μας σε έκτακτες συνθήκες. Εάν δηλαδή ο γιατρός εξηγήσει γιατί είναι ένα φάρμακο που το χρειάζεται ειδικά αυτός ο ασθενής. Σύμφωνα με το άρθρο 81 αποζημίωση των ναρκωτικών φαρμάκων του κρατικού μονοπωλίου που πολλούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία του νόμου 5007 του 2022, τα ναρκωτικά φάρμακα του κρατικού μονοπωλίου μορφίνη και πεθυδίνη, όταν συνταγογραφούνται για εξωνοσοκομιακή χρήση και χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, αποσμιώνονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς χωρίς συμμετοχή του ασθενούς. Κατόπιν των ανωτέρων εφαρμόσεων και το Μάρτιο 2024, στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποζημίωσης καταναλωτών μορφίνης και πεθυδίνης για τις ηλεκτρονικές συνταγές με τα σκευάσματα αυτά. Για τον εισαγωγή ενός φαρμάκου που δεν είναι διαθέσιμο στη χώρα μας, που έχετε λέει το εξωτερικό, με τη μορφή ατομικού αιτήματος, δίνεται εφαρμόσεις διατάξεις του νόμου 2018. Αυτά σας έλεγα προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε, κύριε Κανέλη. Προσπάθησα να μιλήσω λογικά. Μου διαβάσατε ένα κατεβητό, είχατε και σκυμμένο το κεφάλι, όπως το έχετε και τώρα. Δεν άκουγα τα μισά από αυτά που λέγατε. Σας δώσαν ένα κείμενο το οποίο δεν κατάλαβα. Επεξηγηματικό είναι? Απολογητικό είναι? Τι είναι? Μου απαντήσατε στο ερώτημά μου. Έχω μπροστά μου το αίτημα που σας έχει στείλει η Παρισία πριν από 2 χρόνια. Και λέει ότι, και το όνομα του φαρμάκου είναι πολύ γνωστό, είναι το Οραμόρφ. Η έλλειψη του Οραμόρφ, που είναι το πόσιμο, εξακολουθεί να υπάρχει. Θέλετε λοιπόν να επικαλεστώ επίσημες πηγές. Ωραία. Ας σας επικαλεστώ εγώ την πιο επίσημη πηγή που υπάρχει στον κόσμο. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Από το 2007 η μορφίνη για τους ενήλικες και από το 2012 και για τα παιδιά με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συγκαταλέγεται στη μορφίνη στη λίστα των απαραίτητων φαρμάκων. Ακριβώς γιατί ο πόνος δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται. Μην το παίζουμε εδώ μέσα όλοι μας με τυπικά, με χαρτιά, ότι είμαστε ήρωες. Μόλις κάποιος από μας τον ζώσουν οι πόνοι που δεν ξεπερνιούνται, όπως είναι η πόνη του καρκίνου σε οξία φάση, και ξέρω ότι με καταλαβαίνει όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είχε κάποιον δυστυχώς καρκινοπαθή στο άμεσο περιβάλλον του, οικογενειακό ή φιλικό, που δεν έχει ζήσει τον πόνο αυτόν, που ξεφτιλίζει τον άνθρωπο, που ξεφτιλίζει την προσωπικότητα. Δεν μπορείτε να βάλετε τιμολόγιο στον πόνο. Το καταλαβαίνετε? Το παυσίπονο. Ούτε να μου λέτε ότι φοβάστε εμπόριο ναρκωτικών και δυο άλλα πράγματα. Είσαστε κράτος και υποτίθεται ότι έχετε και το μονοπόλιο. Βρείτε τρόπο να το δίνετε αυτό σε αυτούς που το χρειάζονται με ωραίο και καθαρό τρόπο. Και δεύτερον, γιατί κάνετε διάκριση? Εσείς που θέλετε τη συμπερίληψη, που είστε δημοκράτες, που είστε τέλεια κυβέρνηση, γιατί κάνετε διάκριση και το δίνετε μόνο στους Αθηναίους, στους Θεσσαλονικείς και στους Ηρακλειώτες? Γιατί? Η υπόλοιπη Ελλάδα τι είναι? Στο πηγάδι κατούρηση που λέει και ο λαός. Αν είναι κάποιος καρκινοπαθής έξω από αυτά τα 3 κέντρα, θα πονάει? Ή θα πρέπει να πληρώνει τα κατοστάρικα, τα χιλιάρικα για να μην πονάει? Είναι κανένας από εμάς που μπορεί να τα βάλει πέρα με τον πόνο που του έρχεται μια μέρα και δεν μπορεί να το βγάλει πέρα? Σοβαρολογούμε? Ζητάμε από τους ανθρώπους νυφαλιότητα? Είναι δημοκρατία να συζητάμε πόσο κοστίζει το παυσίπονο στην οξία φάση? Και μου είπατε ότι αυτό είναι για εξωνοσοκομιακή χρήση. Εδώ κάνετε αγώνα ολόκληρο να μην γεμίζουν τα νοσοκομεία, να μην γεμίζουν οι φυλακές, να μπορούν οι άνθρωποι να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους έξω, στο σπίτι τους. Ξέρετε τι μου είπε ο πατέρας και τρόμαξα? Του λέω, τον έχεις ζωντανό 16 χρόνια με τέτοια σπάνια μορφή καρκίνο και με αυτό το μαρτύριο ανά 3 ώρες να παίρνει παυσίπονο? Ξέρετε τι μου απάντησε? Μας βρήκε η συμφορά. Η ζωή του καταστράφηκε. Αλλά τον έχουμε ζωντανό.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει μισός άνθρωπος εδώ μέσα και συγχωρήστε με που έχει παιδί, που έχει γνωστό και δεν θα ήθελε να το έχει ζωντανό και να μην πονάει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Δεν δέχομαι να καθίσουμε να συζητήσουμε εδώ. Αν το επίδομα των 300 φτάνει, αν είναι συνταγογραφούμενο και είναι συνταγογραφούμενο και το δίνουν οι γιατροί, πόσο πρέπει να κάνει. Αν κάποιος είναι στο κυνήγι του παυσίπονού του, το οποίο το χρειάζεται είτε πόσιμο είτε ενέσιμο. Εδώ ολόκληρη η επιστήμη κάνει τα χίλια μύρια όσα για να μην κάνει ένεση ούτε καν για το ζάχαρο, όπως κάνανε παλιά οι άνθρωποι, έτσι, ινσουλίνης. Βρίσκουν καινούργιες μεθόδους για να μην τρυπιέται ο άνθρωπος. Και θα του πούμε του αλουνού, επειδή μόνο η μορφήνη αντιμετωπίζει αυτό, η πεθυδίνη, το οποιοδήποτε υποκατάστατο, φτάνει να είναι. Αυτό που λένε οι γιατροί, αυτό που λένε οι ειδικοί στον πόνο, που είναι συνήθως οι αναισθησιολόγοι της παρηγορικής, και οι γονείς και οι συγγενείς που ξέρουν ότι ανά τρεις ώρες μπορεί να σταματήσει το μαρτύριο. Εγώ σας ζητάω να σταματήσετε το μαρτύριο και να είναι και δωρεάν. Τίποτε άλλο. Να μου απαντήσετε επί αυτού θέλω. Δεν με νοιάζει τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος και τι λέει ο τρίτος. Έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε. Ωραία. Το κόστος είναι ελάχιστο, η πολιτική βούληση είναι τεράστια και δεν την έχετε. Ούτε εσείς, ούτε οι προηγούμενοι, ούτε οι επόμενοι. Αυτό το θέμα υπάρχει από το 2013 και έχουμε 24.